Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου βρίσκονται τα 7 ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού που εδρεύουν πλέον στις εγκαταστάσεις της 126 μηναρχίας μάχης, αναβαθμίζοντας το στρατηγικό ρόλο της Κρήτης με τη μόνιμη παρουσία τους, όπως είχε αποκαλύψει η Κρήτη TV. Η ενεργοποίηση τρίτου αερομεταφερόμενου τάγματος στην Κρήτη κρίθηκε επιβεβλημένη εξαιτίας των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με γνώμονα τη σταθερή κλιμάκωση των προκλήσεων από την Τουρκία. Ο φακός της Κρήτη TV καταγράφει εικόνες από τα ελικόπτερα στο χώρο της 126 μηναρχίας μάχης. Πρόκειται για δύο μεταγωγικά Σινούκ και δίπλα τους δύο πανίσχυρα επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται και τα δύο ελικόπτερα επιθετικής αναγνώρισης Kiowa Warrior. Τη μοίρα των ελικοπτέρων συμπληρώνει ένα ακόμη τύπου Huey. Οι υπερπτήσεις των ελικοπτέρων πάνω από την πόλη του Ηρακλείου έχουν γίνει αντιληπτές τα τελευταία 24 ώρα, επιβεβαιώνοντας πλήρως την αποκάλυψη της Κρήτη TV. Έδρα του τμήματος αεροπορίας στρατού στην Κρήτη επιλέχθηκε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εξαιτίας της στρατηγικής θέσης του, αλλά και της ύπαρξης των εγκαταστάσεων της πρώην 126 μηναρχίας μάχης, η οποία αποτελούσε τις προηγούμενες δεκαετίες βάση για την 334 μοίρα παντός καιρού της πολεμικής αεροπορίας, η οποία διέθετε αεροσκάφη τύπου Mirage F1. Σήμερα οι εγκαταστάσεις φιλοξενούν την 11η μοίρα κατευθυνόμενων βλημάτων του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος των S-300 και πλέον τα 7 ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού. Η παρουσία των ελικοπτέρων έχει γίνει πλέον αισθητή όχι μόνο στην πίστα του αεροδρομίου, αλλά και με τις υπερπτήσεις πάνω από την πόλη του Ηρακλείου. Η μόνιμη παρουσία του στην Κρήτη ενδυναμώνει καθοριστικά την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και ιδίως των αερομεταφερόμενων δυνάμεων του νησιού.